Οικογένεια, συγγενείς, στενοί φίλοι και συναδελφοί του αστυνομικού συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Προδρόμου στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, όπου το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του. Το φέρετρο είναι καλυμμένο με την ελληνική σημαία. Το άγημα τη Ελλάδα βρίσκεται επίση στην εκκλησία για να τιμήσει τον 32χρονο. Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονο Νορβηγό κατηγορείται για κακουργήματα που αφορούν τι πράξει τη ανθρωποκτονία με δόλο, τελεσμένοι και σε απόπειρα, ενώ τα πλημελήματα συνδέονται με την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και αφορούν το μαχαίρι παλάμη με το οποίο τέλεσε το έγκλημα. Δια του συνηγόρου του, ο Νορβηγός κατηγορούμενος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του αστυνομικού, τονίζοντας ότι δεν ενήργησε με ανθρωποκτόνο δολό.